Χαίρετε, λοιπόν. Σήμερα θα σας πω επιγραμματικά τις τρέχουσες εξελίξεις, αλλά πριν περάσω στα νεότερα, θέλω να απαντήσω σε αυτούς οι οποίοι συνεχώς μου λένε για ποιο λόγο υποστηρίζεις τον Πορτογαλί, αφού φαίνεται ότι δεν είναι υπέρ των θέσεων των Ελλήνων. Θα ξαναπαντήσω, λοιπόν. Αλλά δύο εβδομάδες αυτά θα έχουμε. Ούτε οι Έλληνες είναι υπέρ των θέσεων των δικών μας, της πατρίδος. Γιατί ζητάτε τα ρέστα από έναν ο οποίος είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και φυσικά θα κοιτάξει τα συμφέροντα της χώρας του. Πολύ καλά κάνει, πρώτον. Δεύτερον, εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο κλίκες οι οποίες προσπαθούν να πάρουν με το μέρος τους ούτως ώστε να επικρατήσει μία έναντι της άλλης όσους περισσότερους μπορούν. Έτσι. Πώς θα το κάνουμε τώρα που ο απέναντι, ο Ερντογάν, φαίνεται πως τα έχει καλά με την κλίκα για την οποία εργάζεται και ο ίδιος ο Πορτοκαλί. Άρα έχουν κοινά συμφέροντα. Από την άλλη, εδώ στη χώρα μας, όπως έχετε καταλάβει όλοι, έχουμε βάλει ως υπεύθυνο και υπεύθυνους στην χώρα ανθρώπους οι οποίοι είναι με την άλλη κλίκα. Είναι απλά τα πράγματα. Γιατί να είναι με εμάς? Θα μου πεις και εμείς γιατί λοιπόν υποστηρίζουμε τον Πορτοκαλί. Καταρχάς υποστηρίζουμε αυτούς που είναι από πίσω και δεύτερον οι πολιτικές που θέλει να εφαρμόσει στη χώρα του και που εφαρμόζονται σε χώρες που είναι της ίδιας κλίκας, αυτές τα θέλαμε να εφαρμοστούν και στη χώρα μας. Όπως π.χ. να κλείσουν τα σύνορα, όπως π.χ. την ενδυνάμωση της οικονομίας και άλλα πολλά. Άρα, θα θέλαμε να επικρατήσει η συγκεκριμένη κλίκα, το ιδανικό θα ήταν να μην υπήρχε κανείς. Εντάξει. Προς το παρόν όμως, από τα δύο κακά, επιλέγουμε το λιγότερο. Καταλαβαίνετε? Επιθυμούμε να επικρατήσει η συγκεκριμένη κλίκα, μήπως και αλλάξουν τα πράγματα και στη χώρα μας, αν αυτό γίνει ντόμινο παγκόσμιο και διώξουν όλους τους άλλους που υποστηρίζουν την άλλη κλίκα από παντού. Καταλαβαίνετε πώς έχει το πράγμα? Τέλος πάντων, αυτό σηκώνει πολλή συζήτηση. Πάμε λίγο στα νεότερα. Εχθές η Μούμια δήλωσε πως έρχεται τυφώνας. Τι τυφώνας, αφού σε 10 μέρες ορκίζεστε. Τι τυφώνας έρχεται? Έπειτα, είχαμε χθες πτώση σε όλη τη χώρα του Πακιστάν, blackout στο ρεύμα και είχαμε blackout και στο Βατικανό. Όταν αυτό συμβαίνει 2 μέρες μετά τις αποκαλύψεις ότι είχαν εμπλακεί με όλα αυτά τα σκηνικά στις ΗΠΑ, τότε αυτό κάτι σημαίνει. Επίσης μου στείλανε από μία εφαρμογή πως για ένα χρονικό διάστημα κάποιες ώρες χθες στο Βατικανό είχαν κλείσει όλοι οι δρόμοι εκεί. Αυτό δεν ξέρω αν ισχύει. Είχαμε τη μαρτυρία του ανθρώπου ο οποίος έβγαλε στη φόρα την απάτη με τους δορυφόρους, με Βατικανό και όλα αυτά εχθές στο ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας. Βγήκανε στη φόρα φωτογραφίες του γιου του κοιμισμένου με κοριτσάκια μικρά που είναι σε διάφορες περίεργες περιπτύξεις. Αυτά οποιοδήποτε θέλει μπορεί να τα βρει. Και είπαν ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να βγάζουν και περισσότερα. Αυτούς θα βάλουν επάνω. Έτσι, αυτούς θέλουν. Ο γνωστός δικηγόρος κάλεσε τους πατριώτες να είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τις ζωές τους και τις ζωές των παιδιών τους στα όσα έρχονται και υπενθύμησε πως πρέπει να προμηθευτούν για 10 ημέρες τουλάχιστον εφόδια από φαγητό, νερά και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Είχαμε τους στρατηγούς να δηλώνουν πίστη στον αρχηγό των ενόπλεων δυνάμεων έως ότου αλλάξει αυτός και συγκεκριμένα στον Πορτοκαλί, δηλαδή άδειασαν τη Μούμια. Και τέλος, επειδή όπως και ο γνωστός δικηγόρος το είπε και από πολλούς ακούγεται, θα βγει μέσω μηνύματος από αυτά τα συστήματα τα οποία στέλνουν μηνύματα όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, θα βγει ο Πορτοκαλί να μιλήσει στον αμερικανικό λαό. Η Apple δήλωσε πως θα βγάλει αυτή την εφαρμογή από μέσα από τα κινητά, δηλαδή όταν του συμφέρει τη βάζουν με το έτσι θέλω, όταν σκάνε σε εμάς ανόητα μηνύματα για ανόητους λόγους, μόνο και μόνο για να αφγανικοβάλουν τον κόσμο,
είναι καλά λοιπόν, τώρα που δεν θέλουν και φοβούνται να μην βγει μέσω αυτού του συστήματος ο Πορτοκαλί και τους μιλήσει, θέλουν να το αφαιρέσουν. Και γι' αυτό το λόγο προέτρεψε τον κόσμο να αφαιρέσουν την επιλογή της αυτόματης ενημέρωσης, ούτως ώστε να μην μπορέσουν να το βγάλουν από τα κινητά τους ή τους υπολογιστές. Λοιπόν, αυτά τα λίγα τα νεότερα, υπάρχουν και άλλα πολλά που συμβαίνουν. Έχω ακούσει και για μία είδηση που δεν μπορώ να την επιβεβαιώσω, αλλά είναι πολύ σοβαρή αν συμβαίνει και μπορεί να έχει κάποια υπόσταση, όπως το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Κίνας βγήκε να συγχαρεί και ότι χάρηκε πάρα πολύ και θα έχουν πολύ καλή συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό λοιπόν μου ήρθε μια πληροφορία η οποία όμως δεν είναι επιβεβαιωμένη, απλά την άκουσα από πολλές πλευρές και γι' αυτό θα σας τη μεταφέρω, ότι είχε προθυμοποιηθεί η Κίνα να στείλει 250.000 στρατιώτες μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να βοηθήσουν στην ειρηνική μετάβαση της Προεδρίας από τον Πορτοκαλί στον Κοιμισμένο. Εντάξει, αυτό το θεωρώ πιθανό να υπάρχει σαν ετοιμότητα και σαν σενάριο. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό που μου είπαν ότι πήγε να γίνει και σταμάτησε η διαδικασία γιατί ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής πρόλαβε μια τέτοια κατάσταση. Τέλος πάντων, γίνονται πολλά, ακούγονται λίγα, θέλει λίγο προσοχή αυτές τις μέρες. Για όσο ακόμα έχουμε ίντερνετ, αν δεν τα κόψουν όλα, θα σας ενημερώνω από εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.